Καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή εδώ στο κανάλι της Νέας Σμύρνης. Κυριάκος Μαγκριώτης, Λάζαρος Μερεντίτης. Γεια σας. Τα φυσάκια δεν είναι ακόμα έτοιμα για την εκπομπή. Hat-trick λέγεται για όσους δεν ξέρουν. Ελπίζουμε από την επόμενη εκπομπή να είναι έτοιμα, γιατί και εμείς θέλουμε εδώ να φαίνονται. Έχουμε έτσι αρκετά πράγματα να πούμε τώρα. Έχει διάφορα να συζητήσουμε. Είχαμε έτσι φοβερούς αγώνες δύο προηγούμενες μέρες. Real City και Milan Inter. Καλησπέρα και από μένα. Ωραία αγώνες. Θεαματικά γκολ. Μάλλον τον έναν εκτός απρόπτου βέβαια, έτσι. Τη μία θέση του τελικού ενδεχομένως να την έχουμε. Καλά, ναι. Η Μίλαν χθες ανύπαρκτη. Με απλά λόγια. Αλλά πρώτα να πούμε για το Real City, άμα είναι. Το πάρουμε χρονικά όπως πήρανε οι αγώνες. Το οποίο είχε και αυτό ένα ωραίο ενδιαφέρον. Εμένα μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ η City. Ναι, αυτό που λέγαμε. Πίεζε τη Real πολύ είναι στο. Αυτό, είναι αυτό που λέγαμε. Αυτή. Τι στο καλό, φέτος είναι να το πάρει, δεν γίνεται. Ήταν ειδικά ο De Bruyne, έπαιξε φοβερή μπάλα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έβαλε και το γκολ το θεαματικό εκτός περιοχής. Καλά, ναι, στα μακρινά σουτ είναι φοβερός. Έκανε και πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή τη Real την έωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον οδοφυλακάς της. Καλά, σίγουρα, σίγουρα. Και είναι και πάρα πολύ καλός ο Κουρτουά, έτσι. Καλά, ναι, ρε, αλλά την έωσε πάρα πολλές φορές. Ο De Bruyne έκανε διάφορα σουτ έτσι πολύ καλά και με εξαίρεση μερικών παικτών της Real, π.χ. Vinicius, ο οποίος έβαλε και φοβερό γκολ για την Real. Παρόμοια τα γκολ που μπήκαν το ένα με το άλλο σε γενικές γραμμές. Όχι ακριβώς. Ναι, εντάξει. Απλά του De Bruyne ήταν λίγο πιο δυνατό. Κλασικό ρε παιδί μου. Είναι σαν αυτά τα χαμηλό που κάνει, ναι. δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας. Είναι τα κλασικά σουτ που κάνει. Εντάξει, νομίζω είναι ακόμα σχετικά νέος σε ηλικία. Δεν πρέπει να έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. De Bruyne. Ναι, δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλος. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είναι πόσο, να είναι 27 χρονών, κάπου τόσο πρέπει να είναι. Και παίζει φοβερό ποδόσφαιρο. Έχει ακόμα. Θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι οι εντολές που είχε δώσει ο Αντζελότης στους παίκτες της Ρεάλ ήταν δείτε το Χάλαντ. Να διορθώσω εδώ. Όχι, εντάξει, είναι σχετικά. 31 ετών είναι, εντάξει. Έχει περάσει το πικ. Okay. Το πικ. Το πικ της καριέρας του. Πιστεύω ότι λοιπόν η τέλεια του Αντζελότη στη Ρεάλ ήταν το Χάλαντ και τα μάτια σας. Γιατί αυτός είναι δεν έκανε πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Δεν έβαλε γκολ που περίμενες να πει γκολ. Και γενικά ρε παιδί μου, όποτε έπαιρνε την μπάλα του, παίρνουν σαν τις μύγες οι παίκτες της Ρεάλ πάνω του να μην κάνει τίποτα. Εντάξει, ναι, βέβαια. Γι' αυτό δεν γίνεται να παίζει σε κάθε μάτσο όπως παίζει ρε παιδί μου 100% να βάζει γκολ. Εντάξει, δεν γίνεται συνέχεια. Καλά, στην Αγγλία δηλαδή, ειδικά που οι αγώνες είναι συχνοί, γιατί δεν είναι μόνο η Premier League, είναι κύπελα, ευρωπαϊκά. Ναι, έχουν και πολλή δουλειά αρέσει. Ναι, έχουν πάρα πολλή δουλειά εκεί πέρα. Στην Αγγλία συγκεκριμένα δηλαδή. Όπου νομίζω στην Αγγλία πρώτη. Είναι η City, νομίζω αυτή θα το πάρει. Πέρασε η. Ήταν νομίζω μάχη μεταξύ City και Arsenal. City Arsenal. Να το δω αυτό. Και αυτή τη στιγμή είναι πρώτη η City με 82, ναι, και η Arsenal με 81. Δηλαδή είναι πολύ. Είναι κοντά, εντάξει, το παλεύουν. Αλλά νομίζω η City είναι πιο δεμένη ως ομάδα και πιο αποφασισμένη. Δηλαδή τη Real. Η Real τον γκολ που έβαλε, το οποίο το βάλε νομίζω σχετικά στην αρχή, το βάλε σε μια επίθεση που έγινε λίγο κατά λάθος. Δηλαδή η City έκανε πολλές ευκαιρίες, πολλές φάσεις. Ναι, είχε το πάνω χέρι στο παιχνίδι, δηλαδή, και έπαιζαν και στην Ισπανία, έτσι. Ναι, δηλαδή έπαιζε πιο άνετα η Manchester. Ναι. Τώρα να δούμε, γιατί και εκείνη η ισοπαλία μην γίνει καμιά στραβή. Όπως και. Δεν έχει κρυθεί. Ναι, όπως έγινε και πέρσι. Ναι, δεν έχει γίνει που ακόμα. Που η City είχε το προβάδισμα και στο 94 έρθει ένας Ροντρίγκο. Και το έβαλε και πέρασε τελικά η Real. Και το πήρε κιόλας, έτσι. Ναι, εντάξει. Να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Γενικά θα σου πω κάτι.
Άμα η City καταφέρει να περάσει από τη Real, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και η νικήτρια. Έτσι. Ναι, εντάξει, μάλλον θα το πάρουν, δεν γίνεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον άλλον αγώνα που είχε πολύ ενδιαφέρον από πολλές απόψεις, αλλά. Εντάξει, δεν με ενθουσίασε τώρα η Μίλαν. Η Ίντερ άνετα νομίζω κέρδισε. Άνετα και ήταν και τυχερή η Μίλαν που δεν ήταν και 0-3 το αποτέλεσμα. Πολύ πιεστική η Ίντερ. Καλά, ναι, δεν το συζητάμε καν. Δηλαδή. Η Μίλαν είχε και ελλείψεις, έλειπε ο Λεάο. Ναι, εντάξει, αλλά σαν ομάδα δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Ναι. Και τα γκολ πολύ ωραία, έτσι. Και τα γκολ και μπήκαν και το ένα. Μπήκαν απανωτά, δηλαδή. Ναι, με τρία γκολ, ναι. Με τρία λεπτά διαφορά. Τρία λεπτά διαφορά. Ναι, δηλαδή δεν δυσκολεύτηκε νομίζω καθόλου η Ίντερ γενικά να παίξει. Δεν της το έκανε καθόλου δύσκολο. Και να σου πω τώρα αντικειμενικά, αυτό το σκορ και έτσι όπως μπήκαν και τα γκολ ενδεχομένως λίγο, αδικεί και τον τερματοφύλακα της Μίλαν. Το ναι, εντάξει, το γενικά το πάλεψε πάρα πολύ. Γενικά το δηλαδή, κατά την άποψή μου, μπορεί να ήταν και ο καλύτερος της Μίλαν. Ο τερματοφύλακας. Ναι, μπορεί να έπαιξε και καλύτερα. Εντάξει, η άμυνα. Δεν ξέρω άμα με ενθουσίασε τόσο έτσι όπως παίξανε. Η άμυνα είχε κάτι τρύπες εκεί πέρα που αφήνανε. Ειδικά στο δεύτερο γκολ πέρασε. Κάνε αρκετά. Άνετα, σουτ, 0-2. Ναι, έγιναν αρκετά λάθη και αυτό μπορεί να κοστίσει πάρα πολύ. Βασικά, όχι μπορεί, πιστεύω ότι κατά πάσα πιθανότητα. Εντάξει, η Ίντερ θα περάσει, αλλά μην γίνει πάλι καμιά ανατροπή από το πουθενά. Και τελικά αυτά δούμε. Είναι. Εντάξει, αυτά υπάρχουν. Κοίταξε να δεις. Υποτίθεται ότι χθες γηπεδούχος ήταν η Μίλαν. Αλλά το γήπεδο είναι κοινό. Καλά, ναι, Ίντερ και Μίλαν. Άρα αυτό που αλλάζει αυτό είναι λίγο. Δεν ξέρει. Και θέλω να πω ότι δεν ξέρεις κατά πόσο επηρεάζει αυτό συγκεκριμένα αυτές τις δύο ομάδες. Αυτό βέβαια εντάξει. Εντός εκτός έδρας. Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ εντάξει, με το όνομα ας πούμε και με τους οπαδούς. Ναι. Ποιοι έχουν χθες ήταν τη Μίλαν, ναι, την άλλη εβδομάδα θα είναι τη Ίντερ. Έγιναν και μερικά επεισόδια σε κάποια φάση στις κερκίδες. Ακούστηκαν κάποια δυναμητάκια, μπήκαν κάποιες φωτιές από οπαδούς της Μίλαν. Είχαμε και κάποια έτσι ευτράπελα. Όπως πολύ εντυπωσιακό ήταν και. Που όλοι οι οπαδοί είχαν σηκώσει χαρτάκια και σχηματίστηκε ένα σχέδιο πριν τον αγώνα. Ναι, ναι, ναι. Όσον αν τώρα είμαι τελικό Champions League, εντάξει, ιταλικό ντέρμπι. Ατμόσφαιρα υπήρχε. Αν δεν υπήρχε και ατμόσφαιρα. Εντάξει, δεν θα υπήρχε κανένα νόημα. Ναι. Εντάξει, τώρα Milan City είναι. Milan City λέω. Real City είναι πιο κλασικό αγώνα Champions League μεταξύ δύο πολύ ισχυρών ομάδων. Εντάξει, δεν υπάρχει ίδια αντιπαλότητα και ίδια προϊστορία που υπάρχει με Μίλαν Ίντερ. Είναι λίγο πιο. Όχι ήρεμα τα πράγματα, απλά οι οπαδοί τους είναι λίγο πιο. Πώς να το πω. Παίζουν τη λέξη. Όχι τόσο φανατισμένοι, ας πούμε. Ναι. Κοίτα, είναι και από δύο διαφορετικές χώρες. Οπότε. Πόσο να είναι. Πόση αντιπαλότητα να έχουν όταν. Μπορεί να είναι από μια άλλη χώρα, ρε παιδί μου. Λόγω του περσινού αγώνα και επειδή και οι δύο ομάδες θέλουν έτσι να κατακτήσουν Champions League, αλλά η City θεωρώ πολύ παραπάνω το θέλει. Έτσι, σίγουρα. Γιατί. Της λείπει βασικά, της λείπει. Ναι, αυτό, δηλαδή, η City της λείπει. Η Real έχει. Ακόμα και οι οπαδοί και ο ίδιος ο προπονητής, ο Guardiola, λέει ότι έχω πάρει κύπελλο, έχω πάρει Premier League, έχω πάρει. Το Champions League μου λείπει, δηλαδή εντάξει. Λείπει ένα, ναι. Είναι άτυχος βασικά σε αυτό. Να το έχει πάρει με την Μπαρτσελόνα, αλλά τώρα θέλει. Στη City πόσα χρόνια είναι. Είναι πολλά χρόνια, πρέπει είναι να είναι αρκετά, το. Είναι αρκετά. Πρέπει να είναι. Εσύ τώρα δεν θέλω να πω ακριβές νούμερα, γιατί μπορεί να πω κάτι που δεν ισχύει. Πριν από το 10. Από το 17 μέχρι το 19. Εκεί πέρα πρέπει να πήγε, γιατί πιο πριν ήταν στην Bayern. Ναι, και εγώ αυτό νομίζω βασικά ως νούμερο, απλά επειδή δεν είμαι πολύ το σίγουρος, θέλω να το πω. Αλλά ναι, γενικά από τον χθεσινό αγώνα, εντάξει, σίγουρα άξιζε περισσότερο το πρώτο ημίχρονο, που μπήκαν και τα γκολ τα δύο πολύ ωραία κιόλας. Εντυπωσιακά και γρήγορα. Δεν, ξέρω, δεν θυμάμαι αν τα βάλε και τα δύο, αλλά το ένα το βάλε ο Μικηταριάν σίγουρα και τα δύο τα βάλε. Όχι, το πρώτο το είχε βάλει ο Τζέκο με δεν ήμουν βολέ. Δεν ήμουν σίγουρος, νομίζω το δεύτερο το είχε βάλει ο Μικηταριάν.
ο οποίος έπαιξε αρκετά καλά. Ο οποίος κιόλας είναι και μεγάλο σε ηλικία. Από εκεί που δεν το περιμένεις, ξέρω εγώ. Ναι, ο οποίος έχει και. Ρε, παιδί μου. Ξέρεις, δεν είναι το όνομα ο superstar που ακούγεται. Εντάξει, αλλά είναι καλός παίκτης. Είναι καλός. Έχει ένα παρελθόν καλό. Αλλά έχει και αυτό. Οι ομάδες που έπαιζε είναι πάντα πολύ υψηλής τάξης, παιδί μου. Δηλαδή η Ρώμα, πιο πριν United. Ναι, θυμάμαι. Έχει παίξει. Νομίζω στη United είχε κάνει και μια σχετικά καλή πορεία. Καλώς ήταν και είχε μείνει και καιρό. Ναι, ήταν κάποια χρόνια εκεί πέρα. Αλλά ναι. Ναι. Και γενικά τώρα στο Real City όλα τα σούτ ήταν εκτός περιοχής. Δηλαδή έβλεπες ότι οι δύο ομάδες ήταν καλά οργανωμένες και δεν άφηναν εύκολα να μπει ο άλλος μέσα. Και οι παίκτες επιχειρούσαν εκτός περιοχής, σου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα. Αυτό βέβαια το είδαμε πάρα πολύ περισσότερο από τη City. Δηλαδή από αυτό που είδα εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή η Real έκανε shoot, αλλά δεν ήταν τόσο εύστοχα, δεν έκανε πολλές οργανωμένες ενέργειες, δεν είχε κανένα παίκτη που να ξεχώρισε τόσο πολύ. Ήταν λίγο διαφορετικά. Η City επιχείρησε πάρα πολλές φορές. Ναι, ναι. Δεν την άφηνε σε ησυχία την Real. Δηλαδή συνέχεια. Συνέχεια ήταν στην επίθεση. Και απόδοση αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι κιόλας αδικήθηκε από το αποτέλεσμα. Η City. Θα άξιζε κάτι καλύτερο εκεί πέρα. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι τώρα, εφόσον έχει πάρει ένα χ στην Ισπανία, στην Αγγλία ενδεχομένως να έχει το πάνω χέρι. Βέβαια, σίγουρα, τίποτα δεν είναι σίγουρο σε ένα τέτοιο αγώνα. Απλά επειδή είναι ισοπαλία και επειδή τώρα δεν ξέρεις και η ψυχολογία των παιχτών της Real πώς θα είναι, πώς θα πάνε και αυτοί να παίξουν. Πάντως η Real πιστεύω ότι σίγουρα πήγε με ψυχολογία γιατί το Σάββατο είχε κερδίσει το κύπελο της Ισπανίας με την Οσασούνα. Α, ναι, να το πούμε και αυτό. Και αυτό έτσι μια καλή πληροφορία. 2-1. Αλλά όταν παίζεις με τη City, η οποία φέτος γενικά φημολογείται ότι είναι η καλύτερη ομάδα της Champions League, η οποία έχει πολύ καλούς και ποιοτικούς παίκτες και ξέρεις ότι θα δυσκολευτείς. Πόσο ψυχολογία να έχεις όμως. Όπως είδαμε και όλα στην πράξη, δεν έπαιξε καλύτερα. Όχι. Ήταν θέμα τύχης και τερματοφύλακα βασικά κυρίως. Δηλαδή η λογική έλεγε ότι ρε παιδί μου η Real θα πάει προετοιμασμένη. Από την άποψη ότι κέρδισε ένα κύπελο, έχει την ψυχολογία, έχει το τέτοιο του κυπελούχου ρε παιδί μου. Τον αέρα, ας το πούμε, τον αέρα του κυπελούχου, ναι, την ψυχολογία. Ναι. Και ήταν και στο γήπεδό της, στη Μαδρίτη, πρώτος αγώνας που σου λέει ξέρεις, έχουμε ένα προβάδισμα, έχουμε να πάρουμε ένα. Ναι, αλλά δεν πήγαν όπως θα έπρεπε να παίξουν. Ναι. Ξέρεις τι. Ειδικά τώρα για ημιτελικά. Ναι. Δεν πήγαν όπως θα έπρεπε και η City δεν τους άφηνε περιθώρια. Ναι. Η City είναι αποφασισμένη. Μπήκε εκεί πέρα και. Η City είναι αποφασισμένη και νομίζω ότι τώρα στην Αγγλία, επειδή θα έχει και ένα προβάδισμα ψυχολογικό, και ειδικά άμα τώρα πάει καλά και στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, σίγουρα θα μπει εκεί πέρα μια πολύ καλή ψυχολογία. Πέρασε πρώτη σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο για την. Εντάξει, η Ίντερ τώρα και εκείνη θεωρώ ότι σίγουρα έχει και προβάδισμα αγωνιστικά, έχει προβάδισμα ψυχολογικά. Από όλες τις πλευρές. Εντάξει. Τι να σου πω. Να δούμε τώρα. Ήταν δύο ωραίοι αγώνες. Να δούμε πώς θα είναι όμως και η δεύτερη που θα γίνουν. Η επαναληπτική. Ναι. Ελπίζω βασικά να δούμε καλή ατμόσφαιρα κυρίως στο ιταλικό το μάτς. Έτσι και από τους αντίστοιχους οπαδούς. Ναι, νομίζω δεν θα το αφήσουν έτσι αυτό τη Ίντερ οι οπαδοί. Έχουν γενικά μια πολύ καλή προϊστορία Μίλαν Ίντερ και σε ευρωπαϊκά και σε αγώνες ιταλικού πρωταθλήματος και παντού. Έχουν, είναι τεράστια αντιπαλότητα. Γενικά είναι πολύ μεγάλη στα ιταλικά παιχνίδια. Βέβαια, πόσο μάλλον όταν είσαι σε έναν ευρωπαϊκό ημιτελικό και οι δύο ομάδες που θέλουν να περάσουν στο τελικό. Δηλαδή, αυτό είναι το κυριότερο. Και επειδή και οι δύο ομάδες έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια να ανεβαίνουν, θεωρώ ότι ήταν μια. Πώς το πω, ο χρόνος, η περίοδος που παίξανε ήταν πολύ έτσι σημαντική. Αλλά να μην το κρύβω, θα ήθελα να δω περισσότερο έτσι ανταγωνιστικό αγώνα. Δηλαδή θα μ' άρεσε να μπει και η Μίλαν δυνατά. Να είχαμε πιο εντυπωσιακό
μάτς. Να το κάνει 0-2 να είναι ντέρμπι, στον δηλαδή, άλλον αγώνα και να κρυθεί σε, αυτό άμα σε ένα γκολ. Αυτό άμα γίνει θα είναι φοβερό, αλλά να δούμε. Γιατί άμα παίξει όπως έπαιξε χθες δεν το βλέπω. Ναι. Χθες έλειπε και ο βασικός της... Που πες για τον Λεάο πριν. Ο Λεάο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Ναι, και έχει κάνει ένα αυτός μεγάλο. Βασικά... Έχει κάνει μια αρκετά καλή πορεία έτσι στο, στη Μίλαν. Να δούμε. Εντάξει, ήταν και ο Ιμπραϊμόβιτς, αλλά ο Ιμπραϊμόβιτς έλειπε χρονιά. Ο Ιμπραϊμόβιτς βασικά αυτή τη χρονιά ναι, δεν παίζει και πάρα πολύ, γιατί εντάξει, έχει φτάσει και 41 ετών νομίζω. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλος. Φαντάζομαι ότι θα αποσυρθεί όπου να είναι. Αλλά και γι' αυτόν μόνο θα ήταν ωραίο να πάρουν τη Champions League. Νομίζω το έχω ξαναναφέρει, αλλά θα μου άρεσε μόνο γι' αυτόν. Γιατί δεν έχει πάρει ακόμα και θα το άξιζε. Αλλά να δούμε τι θα γίνει. Γενικά, εντάξει, είναι δύο αγώνες που... ρε παιδί μου, δεν μας... τι να σου πω. Δηλαδή, ο ένας αγώνας ήρθε 1-1, ο άλλος 0-2. Εντάξει, το 0-2 είναι αποτέλεσμα που λες ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει κρυθεί. Βέβαια, όχι σίγουρα, γιατί δεν υπάρχει και σίγουρο πράγμα. Αλλά ναι. Γέρνει προς τα εκεί. Γιατί ήταν και εκτός έδρας η Μίλαν, η Ίντερ, υποτίθεται. Ναι. Δηλαδή, μετά θα έχει... Απ' την άποψη ότι στο ίδιο μεν γήπεδο την επόμενη ναι, okay, φορά, αλλά με τη βοήθεια των οπαδών ναι, της κιόλας. Ναι, ναι, δηλαδή αλλάζει λίγο αυτό. Θα είναι άλλη ψυχολογία. Καλά, που άμα ίσχυε το εκτός έδρας γκολ, θα θεωρούνταν ενδεχομένως και τελειωμένη υπόθεση, έτσι. Ναι, ναι βέβαια, άμα ήταν... έβαζε 3 μετά η Μίλαν, θα υπήρχε και λόγος... Καλά, ναι, αλλά μπορεί να βάλει 3 η Μίλαν στο... Εξαρτάται. Εξαρτάται από το πώς θα αποφασίσουν να παίξουν και οι παίκτες. Εντάξει, κάτι που δεν θυμάμαι, πότε παίζουν οι επαναληπτικοί. Επαναληπτικοί είναι... Την άλλη εβδομάδα είναι ή είναι πιο μετά. 16 Μαΐου. Α, ναι, ναι. Το 16 και 17. Ναι, αντίστοιχα. 16 και 17 και θα είναι αντίθετα. Δηλαδή τώρα δεύτερο παιχνίδι ήταν το Milan Inter. Πρώτο θα είναι το Inter Milan και την επόμενη μέρα η Real. Ναι, και αυτό θα έχει έτσι ένα ενδιαφέρον να δούμε στους επαναληπτικούς. Τώρα για το Real City νομίζω δεν έχουμε και πολλά άλλα να πούμε γιατί ήταν ένας αγώνας. Τα πάμε όσο ήταν να πούμε. Δηλαδή ήρθε η ισοπαλία, η City ήταν σαφώς καλύτερη. Η Real είχε τον πιο δυνατό τερματοφύλακα. Αμυντικά η City ήταν πολύ καλύτερη επίσης. Πάντως σε γενικές γραμμές και οι δύο αγώνες ενώ σίγουρα το παιχνίδι έγερνε από τη μία πλευρά. Δηλαδή στον αγώνα της Real έγερνε προς τη City και στον αγώνα με την Inter έγερνε προς την Inter. Άμα κάτσεις και δεις τα στατιστικά ήταν πολύ μοιρασμένο παιχνίδι. Μοιρασμένα παιχνίδια και τα δύο. Ναι, απλά το πλεονέκτημα της Inter ήταν ότι έβαλε τα γκολ πολύ νωρίς, άρα μετά μπορούσε να παίξει και λίγο πιο χαλαρά. Δεν χρειάζεται ναι. Να δώσει όλα. Δηλαδή... Και ανέβηκε μετά η Μίλαν και ναι, όπου όμως στην αρχή, δηλαδή στα πρώτα περίπου 30 λεπτά ή 20 ξέρω εγώ, η Μίλαν δεν μπορούσε να κάνει μια σωστή πάσα. Που λέει ο λόγος. Δηλαδή δεν μπορούσαν να παίξουν καλά οι παίκτες μεταξύ τους. Ναι. Και δεν κάνανε εκεί κάνα δύο επιθέσεις. Απείλησαν λιγάκι, όχι σημαντικά. Εντάξει, υπήρχε και το πέναλτι, το οποίο όμως δεν ήταν. Που άμα είχε δοθεί και είχε βάλει και αυτό, Ίντερ θα ήταν 0-3. Εντάξει, θα υπήρχε όχι απλά πλεονέκτημα. Ναι. Άρα αυτά λίγο πολύ με τους αγώνες του Champions League. Τώρα έχουμε σήμερα Europa και Press Conference, να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Έχουμε και αυτούς. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέροντες αγώνες στο Europa League, έτσι. Είναι, εκεί πέρα, είναι οι αγώνες κάποιοι που θα μπορούσαν, αυτό που είχαμε πει, να είναι και Champions League σε άλλες χρονιές. Mm-hmm. Παίζει Juventus νομίζω εκεί πέρα. Είναι η Ρώμα με τη Leverkusen και η Juventus με τη Σεβίλη. Είναι αγώνες έτσι ωραίοι. Θα έχουν ενδιαφέρον. Τι ώρα παίζουνε? Είναι 10, 10, 10. Οκ. Okay. 10 σήμερα. Ελπίζω... και είναι και στο conference West Ham με Alkmaar και εντάξει, Φιωρεντίνα αυτή... Βασιλεία. Εντάξει, η Φιωρεντίνα μόνο θα λέω είναι η καλύτερη από όλες αυτές, αντί και η West Ham. Τώρα οι άλλες... Και...
Τώρα εντάξει, δεν έχουν παιχτεί καν οι αγώνες ακόμα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα αυτός θα είναι και ο τελικός του conference. Εννοείς να πάει η Φιωρεντίνα με... Φιωρεντίνα με West Ham. Ναι, εντάξει. Μάλλον. Δηλαδή η Φιωρεντίνα έχει και τον Άμραμπατ, τον αδελφό του... Αυτό που παίζει εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Ναι. Τον οποίο το θέλει και η Μπαρτσελώνα, έτσι. Όταν έχει ένα παίκτη που θέλει η Μπαρτσελώνα και είχε κάνει και μια φοβερή σεζόν. Όχι, ναι, σεζόν, είχε κάνει μια φοβερή πορεία στο Μουντιάλ με το, ναι, Μαρόκο. Ναι, είχε παίξει καλά. Ναι. Και είναι και η West Ham που είναι ομάδα της Premier League, ανταγωνιστική. Έχει καταφέρει να είναι υποπίεση. Εντάξει. Αλλά η Europa επίσης θα έχει ενδιαφέρον, ειδικά η Juventus που. Εντάξει. Μάλλον γίνουν προς αυτήν οι πιθανότητες να το πάρει. Είναι μια ομάδα από το η οποία που έχει έρθει από το Champions League. Έχει πέσει τα τελευταία 2 χρόνια περίπου. Ναι, δεν ακούγεται. Γενικά το ιταλικό ποδόσφαιρο έχει αλλάξει λίγο. Έχει αλλάξει με την έννοια ότι έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν αρκετά ομάδες όπως η Μίλαν, η Ίντερ, η Νάπολη, η οποία κιόλας να πούμε... Νάπολη πήρε το πρωτάθλημα και μαθηματικά. Είναι πρωταθλήτρια Ιταλία για το 2023. Εντυπωσιακές εικόνες κιόλας από την Ιταλία εκεί πέρα, από τους οπαδούς που το πανηγύριζαν. Πολλές αναφορές έγιναν και στο Μαραντόνα. Εννοείται. Θρύλος. Όχι μόνο της Νάπολη. Γενικά... Καλά, ναι, γενικά το ποδοσφαίρο, αλλά και στην Νάπολη είχε γράψει μια ιστορία. Όπου... Ναι. Και δεύτερη, η Λάτσιο. Που και, ναι, επίσης και δεν ήταν πολύ. Και αυτή δεν είναι μια ομάδα η οποία ακούγονταν τόσο πολύ για. Τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, ότι θα έκανε καλές πορείες στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Mm-hmm. Και η Μίλαν είχε ανέβει. Η Μίλαν, ναι, Ίντερ, εντάξει, το πήρε κιόλας πέρσι. Η Μίλαν το πρωτάθλημα. Και τώρα φτάνει τελικά Champions League. Αλλά η Juventus ήταν μια, όχι απογοήτευση, μια έκπληξη το ότι έπεσε τόσο πολύ. Ναι, εντάξει, κοίτα, γενικά τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι το Europa League έχει πάρει μεταγραφές, ας πούμε, από το Champions League. Δηλαδή ήταν εκεί η Μπαρτσελώνα. Έχει αρχίσει να πέφτει η ποιότητα μερικών ομάδων και αρχίζει να γίνεται έτσι, να πηγαίνουν Europa League από το Champions League. Το Europa με το Champions League να βλέπουμε και άλλες εκπλήξεις. Να είναι πιο μοιρασμένα, ρε παιδί μου. Ναι. Όμως αυτοί οι αγώνες θα έχουν... Και η Manchester United που ήταν κλασικά μια ομάδα, ναι, Champions League. Είναι μια ομάδα η οποία τώρα όμως δεν παίζει σε καμία διοργάνωση, έτσι. Ευρωπαϊκή, ναι, είχε αποκλειστεί στον προηγούμενο γύρο από τη Σεβίλη. Η οποία United φέτος είχε αρχίσει να ανεβαίνει. Η United. Φέτος είχε αρχίσει να ανεβαίνει, αλλά. Σιγά σιγά, με αργούς ρυθμούς. αργά και σταθερά. Να δούμε. Γιατί και εκείνοι έχουν μια πορεία να δούμε πώς θα εξελιχθεί την επόμενη σεζόν. Γενικά. Και τι μεταγραφές θα γίνουν, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το καλοκαίρι. Αυτό γενικά. Η United. Όχι μόνο στην πάντα. Ας πούμε για τη United. Πάντα κάθε χρόνο ακούγεται ότι θα κάνει φοβερές μεταγραφές. Τώρα χρονικά έτσι, είχε ακουστεί για τον Ντιμπάλα, είχε ακουστεί για τον Νεϊμάρ, είχε ακουστεί για πάρα πολλούς που τελικά δεν τις κάνει. Πάλι τώρα, όπως κάθε χρόνο, έντονες φημολογίες για Νεϊμάρ, χωρίς τίποτα να είναι σίγουρο. Και μάλιστα λέγανε, ας πούμε, δημοσιεύματα ότι... Δεν νομίζω ο Νεϊμάρ να επιλέξει να πάει United. Τώρα τι να σου πω. Ο Νεϊμάρ έτσι όπως έχει... Καλά, ναι, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η καριέρα του, δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω και τι γίνεται με την Παρή τώρα. Και το... Ναι, εν τω μεταξύ... Ή τώρα υπάρχει και η τάση αυτή να πηγαίνουν κορυφαίοι ποδοσφαιριστές χώρες Αραβίας, όπως έγινε με τον Ρονάλντο. Όπως έγινε με τον Ρονάλντο, που λέγανε ότι ο Ρονάλντο εντάξει, θα φύγει από τη Σαουδική Αραβία και θα πάει. Ναι, το οποίο όμως. Ενδεχομένως Ευρώπη και πολύ δυνατός προορισμός που ακούγεται είναι Newcastle. Όπου και εκεί την έχουν Άραβες βασικά. Δεν νομίζω να πάει. Και λέγανε. Και για το Μέση είχε ακουστεί. Μέσα στην εβδομάδα μάλιστα. Ναι, ότι μικρό... να βάγισε το. Είχε γίνει ένα μικρό μπέρδεμα με το Μέση, νομίζω. Να βάγισε αν η. Διαπραγματεύσει με την Μπαρτσελώνα και μπήκε ξανά στο προσκήνιο η Αλχιλάλ, η αντίπαλη της Αλνάσερ του Ρονάλντο. Αλλά εντάξει, τώρα βγήκε ο πατέρας του Μέση που είναι ο μάνατζερ ναι, και λέει και είπε ότι δεν ισχύει, δεν ισχύει τίποτα με καμία ομάδα, άρα... Γιατί θα νομίζω η Παρή θέλει να του βάλει ένα πρόστιμο που εν τέλει δεν το έβαλε, νομίζω κάτι τέτοιο είχα ακούσει. Είχε γίνει ένα
μπέρδεμα, στο ναι, πούμε. Έγινε ένα. Ναι. Που γιατί ο Μέση μετά από ένα παιχνίδι την επόμενη μέρα πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και πολλοί υπέθεσαν ότι θέλει να κάνει κάποια μεταγραφή, ίσως. Ναι, αλλά τον τιμώρησε για 2 εβδομάδες η Παρή και για να παίζει και για την προπόνηση. Βγήκε και ο ίδιος, απολογήθηκε κιόλας. Μπερδεύτηκα, λέει, γιατί συνήθως μετά τα παιχνίδια έχουμε μια ελεύθερη μέρα. Και εντάξει, επέστρεψε κανονικά και... Ωραία, λοιπόν. Άρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ πέρα και σε λίγο επιστρέφουμε να συνεχίσουμε λίγο τη συζήτηση. We'll be right back.
Επιστρέψαμε μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα. Είχαμε τη συζήτηση αυτή που λέγαμε, νομίζω είχαμε μείνει στο conference και στο Europa. Ναι, ναι, ναι. Ναι, λέγαμε εδώ πέρα. Τώρα, ο πρώτος αγώνας Ρώμα Leverkusen είναι Ιταλία. Να δούμε και το Juventus Sevilla είναι Ιταλία. Όχι, το Juventus, η Juventus νομίζω παίζει εκτός. Είναι Juventus Sevilla. Α, παίζει, α, παίζουν, okay, παίζουν τότε και αυτοί. Να δούμε και εκεί πέρα οι οπαδοί τους τι ατμόσφαιρα θα κάνουν και άμα θα μπορέσουν έτσι να υποστηρίξουν την ομάδα. Γιατί οι Ιταλοί γενικά κάνουν ωραία ατμόσφαιρα και επειδή είναι και ομάδες έτσι αρκετά στα ευρωπαϊκά, ειδικά φέτος, έχουμε δει εντυπωσιακά πράγματα. Να δούμε. Εντάξει, να πούμε κάτι εντυπωσιακό, ότι η Ιταλία φέτος έχει 5 ομάδες. Ναι, αυτό μέχρι τις τελικές φάσεις των ευρωπαϊκών, έτσι. Στα τωρινά ευρωπαϊκά είναι Μίλαν, Ίντερ, Γιουβέντους, Ρώμα και η Φιωρεντίνα. Και η Φιωρεντίνα, δηλαδή έχουν 5 ομάδες. Δεν νομίζω ότι... Και στον προηγούμενο γύρο είχαμε και την Νάπολη, την πρωταθλήτρια. Ναι, όπου δεν νομίζω τώρα από τις υπόλοιπες χώρες να έχει γίνει αυτό το πράγμα πρόσφατα. Δηλαδή να έχουν τόσες ομάδες ευρωπαϊκά. Όχι, εντάξει. Η Αγγλία είναι η πιο πιθανή. Η βασικά, Αγγλία, όχι πιο πιθανή, ναι. Που είναι πολύ. Δηλαδή ναι, που... έχει Chelsea, έχει United, Manchester, Arsenal. Ναι. Και τότε να μην τα έχουν. Οι οποίες όμως τελευταία δεν παίζουν. Άρα δεν είναι και. Πώς να το πω. Δεν είναι και πιθανό να έχουν 5 ταυτόχρονα ομάδες ευρωπαϊκά. Ναι. Και ενδεχομένως και η Ισπανία, ρε παιδί μου. Εντάξει, η Ισπανία, Σεβίλη, Ρεάλ, Ατλέτικο, Ρεάλ, ναι, ναι, Μπαρσελόνα. Okay. Καμιά Βαλένθια που τώρα και πού. Νομίζω από η Ισπανία είναι μόνο Ρεάλ, Σεβίλη. Δεν νομίζω ότι ξεχνάω κάποια άλλη. Ή ξεχνάω. Ρεάλ και Σεβίλη είναι. Ναι, δεν νομίζω. Ναι, αυτές είναι. Τώρα. Γαλλία. Καμία. Εντάξει, Γαλλία, ναι. Γαλλία μόνο την Παρί Σεζερμέν έχουν, η οποία όμως κάθε χρόνο που λένε θα το πάρει, ποτέ δεν το καταφέρνει. Και Γερμανία, μηδέν ομάδες. Να δούμε φέτος η Παρί άμα θα ξοδέψει πόσα λεφτά για να φέρει κάποιον πάλι. Δεν έχω ακούσει άμα φημολογείται κανένας, αλλά όλοι και κάποιοι θα βάλουν. Το αντίθετο λένε. Για την Παρί. Θα φύγει, ναι. Λένε ότι θα φύγει ο Μέσα, πάει η Μπαρσελόνα που θα πάει η Σαουδική Αραβία. Θα φύγει, αλλά δεν έφυγε. Λέγανε ότι θα πάει ο Νεϊμάρ στην. United, όπως λέγανε έντονα για Neymar και για την Newcastle. Και πάλι Newcastle, σήμερα βγήκε. Δεν έχουν... Α, όχι, ναι, θυμάμαι ότι Newcastle την έχουν αγοράσει την Newcastle την έχουν πάρει οι Άραβες και μάλιστα ένα... η μία τους εμφάνιση είναι και πράσινη με άσπρες λεπτομέρειες. Δεν έχω δει αν έχουν κάνει λόγω κάποια του... μεταγραφή έτσι πολύ, πολύ δυνατή. Να έχουν εξοδέψει πάρα πολλά λεφτά. Έχουν πάρει τον Trippier, τον Άγγλο. Που έπαιζε στην Ατλέτικο και στην Τότεναμ. Τώρα κάποιον άλλον, όχι. Δηλαδή κάποιον που να κάνει μπαμ, ότι ο παιχταράς. Πάντως να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι αγώνες αυτοί στο Europa, γιατί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και Ρώμα-Γιουβέντους. Ρώμα-Γιουβέντους τελικό. Ναι, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Όπου άμα είχε γίνει αλλιώς κλήρωση στο Champions League, θα ωραίο να έχουμε τελικό στο Champions League. Να ήταν Μίλαν Ίντερ, να ήταν και εδώ πέρα Ρώμα Γιουβέντους και να έχει πάει και η Φιωρεντίνα τελικό στο conference και να έπαιρναν ιταλικές ομάδες όλα τα τρόπαια. Ναι. Το οποίο εντάξει, ακόμα θεωρητικά μπορεί να γίνει, απλά με διαφορετικό τελικό. Μπορεί να γίνει, εντάξει. Γενικά θα σου πω, όταν έχεις 5 ομάδες, αυτό που λέγαμε πριν, πολύ πιθανό κάτι να πάρεις, ρε παιδί μου. Όλο και κάτι. Δηλαδή. Μπορεί να γίνει κάτι, να πάρει η Ιταλική ομάδα Champions League, μπορεί η Europa, μπορεί η Conference. Και έχουμε και το Super Cup, το ευρωπαϊκό που είναι τον Αύγουστο αυτό. Αυτό εντάξει, αυτό ακόμα αργεί που θα νικητής Champions League, νικητής Europa League. Θα καθοριστεί ανάλογα και με το τι θα έχουμε, πώς το λένε, από τις διοργανώσεις, από αυτά που θα γίνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύντομο χρονικό διάστημα. Που μια διαδεδομένη άποψη, η οποία εμένα θα πω μ' αρέσει, είναι για το Super Cup, η ομάδα που κέρδισε το Champions League να πήγαινε κατευθείαν Super Cup τελικό και τώρα για την άλλη ομάδα του τελικού, του Super Cup, να ήταν η νικήτρια του Europa με την νικήτρια του Conference. Και όποια κέρδιζε εντάξει, ένα έτσι, μεταξύ τους παιχνίδι... Έτσι νομίζω ότι τον μπέρδευαν αρκετά όμως. Σαν να έχουμε έναν ημιτελικό. Είναι... Και όποια κερδίσει από αυτές τις δύο, τελικό με το Champions League. Έτσι θα έμπαινε πιο έντονα και το conference, παιδί μου, μέσα. Γιατί τώρα, εντάξει, δεν έχουμε. Είναι μια διοργάνωση που
Δημιουργήθηκε πέρσι. Και υποτίθεται για να ευνοούνται και οι πιο μικρές ομάδες. Αλλά αυτό το πράγμα. Δεν, όχι, δεν γίνεται. Θα έλεγα ότι δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν πολύ ενδιαφέρον μέχρι στιγμής. Δηλαδή, είναι δεύτερη χρονιά. Ναι, είναι δεύτερη χρονιά. Χρόνια που είναι. Εντάξει, είναι η αρχή ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί καν η δεύτερη διοργάνωση. Ήταν πέρσι που το πήρε η Ρώμα και φέτος που είναι η τρέχουσα σεζόν, ας πούμε. Η Σεβίλη βασικά κλασικά έχει μία... Η Σεβίλη εγώ την πιστεύω, η αλήθεια είναι. Έχει μία πολύ καλή, ρε παιδί μου, κλασικά ιστορία με τα Europa. Είναι... Έχει κερδίσει η Liverpool, έχει κερδίσει πολλές ομάδες. Εγώ την πιστεύω ότι μπορεί να κάνει καμιά, όχι έκπληξη, γιατί εντάξει και αυτή θεωρείται μια από τις δυνατές ομάδες του Europa, ότι μπορεί να το κατακτήσει. Όπως είναι, όπως είναι η Real στο Champions League, είναι Σεβίλη στο... Θεωρώ ότι η Ρώμα μπορεί να την κερδίσει φέτος. Η Ρώμα δεν έχω δει, δεν πρέπει να πηγαίνει πάρα πολύ Juventus. Καλά. Α, ναι, σωστά, τον μπέρδεψα. Η Ρώμα παίζει με Leverkusen. Ναι, τη Juventus και τη Juventus θεωρώ ότι μπορεί να την κερδίσει θεωρητικά. Εντάξει, ωραία μπάλα παίζει. Κέρδισε τη United. Που, εντάξει. Ναι, εντάξει, βέβαια η United, αν και δεν είναι πεσμένη, έκανε πολλά λάθη. Αυτό το είχαμε πει και στο προηγούμενο. Ναι, ναι, ναι. Και στην προηγούμενη εκπομπή. Αλλά η Σεβίλη και στην Ισπανία και γενικά τα τελευταία χρόνια κάνει μια πολύ καλή πορεία. Mm-hmm. Και στο conference, εντάξει, είναι η Alkmaar που είναι τέταρτη αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία. Ναι. Πρώτη είναι η Φέγενορντ, δεύτερη η Ατιχόφεν, τρίτος ο Άγιαξ. Νομίζω στην Ολλανδία αυτό που γινόταν συνήθως ήταν να το παίρνει η Ατιχόφεν. Μετά άρχισε και ο Άγιαξ να ανεβαίνει, πήρε και ο Άγιαξ και έχει αρχίσει λίγο να αλλάζει. Και η Φέγενορντ έχει πίσω παιχνίδι. Είναι για πολλούς βαθμούς, είπες. Για πολλούς βαθμούς. Πρώτη η Φέγενορντ είναι. Ή δεν το ανέφερες καν. Α, δεν το ανέφερα. Α. Είναι πρώτη η Φέγενορντ, δεύτερη η Ατιχόφεν, τρίτη ο Άγιαξ. Και... Ενώ ο μπάσκετ έχει πάρει ήδη μαθηματικά το πρωτάθλημα. Έτσι, καλά το να δούμε. Είναι 76 με 76 βαθμούς και 68 η Eindhoven. Εντάξει, μάλλον το έχει πάρει γιατί τα πρωταθλήματα τελειώνουν σιγά σιγά. Άρα μάλλον το έχει πάρει. Τη συμπαθώ τη Feyenoord, μου αρέσει. Με μένα ψηλό αδιάφορη μου είναι ως ομάδα. Γενικά συμπαθώ τον Άγιαξ αρκετά. Μ' άρεσε πολύ. Μ' άρεσαν πάρα πολύ παίκτες στον Άγιαξ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια όταν είχε αρχίσει να ανεβαίνει. Από το 19 και μετά. Το 19. Ναι, από το 19 και μετά είχε αρχίσει να ανεβαίνει πάρα πολύ και μ' άρεσε πάρα πολύ. Βασικά το 19 ήταν μόνο. Ναι, μετά. Που είχε, δεν... ήταν στον ίδιο όμιλο Champions League με την ΑΕΚ, την Bayern και την Benfica. Ναι, ναι, τότε στο Champions League και είχε πάει αρκετά καλά. Είχε πάρει πρωτάθλημα Ολλανδίας. Είχε καταφέρει πολλά πράγματα. Είχε πάει και μακριά, νομίζω, μέχρι τα ημιτελικά. Ναι, είχε πάει μακριά στο Champions League. Δεν θυμάμαι ποιον είχε παίξει, αλλά είχε πάει αρκετά μακριά. Είχε πάει, νομίζω, μέχρι ημιτελικό. Πρέπει να ήταν με την Tottenham. Δεν νομίζω. Πρέπει να ήταν με την Tottenham. Που έγινε ένα γκολ στο 90 με τον Λούκας Μόουρα. Μου θυμίζει κάποια αγγλική ομάδα ότι ήταν με κάποια αγγλική ομάδα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν η Tottenham. Μπορεί να έχεις δίκιο. Όπως και να έχει. Ήταν και εκείνη η χρονιά που είχε αναδειχθεί ο De Ligt, ναι, 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 που παίζει τώρα Bayern. Πήγε Juventus, τον πήρε Bayern. Και ο De Jong που τον πήρε κατευθείαν η Μπαρσελόνα και παίζει εκεί. Λόγω προπονητή πιο πολύ νομίζω είχε πάει τότε. Ήταν ο Ολλανδός προπονητής. Ο Κούμαν. Ναι, 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 και... Που τον ήθελε. Ήταν ο Νάνο τερματοφύλακας. Ο οποίος πήγε πολύ καλός. Καλός στη Σίντερ τώρα. Ο Νέρες. Και αυτός ήταν πολύ καλός και πολλά υποσχόμενος νέος, αλλά... Πήγε η Μπενφίκα τώρα, εντάξει. Εντάξει, η Μπενφίκα γενικά δεν είναι και από τις πρωτοκλασάτες ομάδες. Και γι' αυτό... Ειδικά τελευταία δύο χρόνια. Και γι' αυτό ο Άγιαξ, ρε παιδί μου, ήταν εκείνη η χρονιά, το 2019 και μετά δεν ήταν. Γιατί όλοι οι καλοί παίκτες... Άρχισαν να παίρνουν μεταγραφές για άλλες ομάδες. Ναι, σε καλύτερες ομάδες ευρωπαϊκές και εντάξει. Ναι. Αν και πολλοί παίκτες ήταν, πώς να το πω, ήταν έτσι οι Ολλανδοί, τους είχε πάρει, είχε πιο δεμένη ομάδα τότε. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν επιχείρηση, αγοράζω μεταγραφές μόνο και πουλάω μετά, αλλά έτσι έγινε με τους δικούς της. Αλλά όταν έχεις αυτές τις ευρωπαϊκές ομάδες εκεί πέρα. Είχε τους Ολλανδούς που τους πούλησε σε άλλες ομάδες.
Άρα λίγο πολύ αυτά ήταν τα νέα όλα όσα είχαμε. Χθες είχαμε αυτούς τους δύο αγώνες. Είπαμε ότι να πούμε τα σχόλιά μας για αυτά. Και τώρα αναμένουμε να δούμε τι θα γίνουν στους αγώνες τους απόψινους Europa και Conference. Και μετά 10 η ώρα είναι όλοι μαζί και οι 4. Όλοι οι αγώνες. Οι δύο στην Ιταλία. Ο ένας στην Αγγλία, West Ham Alkmaar και Fiorentina Βασιλεία. Δηλαδή, τρεις αγώνες από τους 4 θα είναι στην, σε ιταλικό έδαφος, ας το πούμε έτσι. Είπαμε. 5 ομάδες ιταλικές είναι στις διοργανώσεις αυτές. Εκεί είναι και τώρα στο τέλος. Να δούμε τι θα γίνουν και στους επαναληπτικούς αγώνες μεταξύ τη City και της Real και της Inter με τη Milan. Όπως είπαμε πριν, να έρθει ο ένας αγώνας και ο άλλος 0-2. Αυτά από εμάς. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Την καλό επόμενη βράδυ. Πέμπτη θα έχουμε πάλι εκπομπή εδώ πέρα. Ελπίζουμε να έχουμε έτοιμα και τα φυσάκια. 7-8. 7-8 η ώρα. Και να έχουμε δει και. Και τους αγώνες όσους. Ωραία γκολ. Να τους σχολιάσουμε. Θα έχουμε. Λογικά θα έχουμε. Όχι λογικά, σίγουρα θα έχουμε και το ζευγάρι του τελικού του Champions League την άλλη εβδομάδα. Αυτό. Άρα να έχετε ένα ωραίο βράδυ. Γεια από μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.